Η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης παρουσίασε το απόγευμα της Παρασκευής 5 Απριλίου το βιβλίο των Χρήστου Καυτεράνη και Δημήτρη Ψαλίδα που φέρει τον τίτλο «Αρχαία Ελλάδα, Αρχαία Κίνα. Παράλληλη φιλοσοφική σκέψη». Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του νέου κτηρίου της βιβλιοθήκης, όπου πέρα από τους δύο συγγραφείς για το βιβλίο μίλησαν ο νομικός και ιστορικός δικαίου Γιάννης Χατζικυπρέος και ο νομικός Γιάννης Βίτας. Επίσης, ξεχωριστή αναφορά έγινε από τον αντιδήμαρχο πολιτισμού Παναγιώτη Δημόπουλο, ενώ συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η δημοσιογράφος Κατερίνα Μαρκοπούλου. Ωραία, ο τίτλος του βιβλίου είναι «Αρχαία Ελλάδα, Αρχαία Κίνα, παράλληλη φιλοσοφική σκέψη». Πρόκειται για μια συγκριτική μελέτη που εξετάζει, αναζεύγει 10 αρχαίους Έλληνες και 10 αρχαίους Κινέζους στοχαστές, φιλοσόφους, ιστορικούς, πολιτικούς και δίνει έτσι στον αναγνώστη την ευκαιρία να έρθει σε επαφή τόσο με τη σκέψη της αρχαίας Ελλάδας, που είναι περισσότερο εξοικειωμένος ο Έλληνας με αυτή, όσο και με την αρχαία κινέζικη σκέψη, που είναι περισσότερο άγνωστη χώρα. Πόσο κοντά βρίσκονται η αρχαία Ελλάδα με την Κίνα? Υπάρχουν πάρα πολλές συγκλήσεις, όπως και υπάρχουν πολλές διαφορές. Και όλα αυτά είναι φανερά, γίνονται εμφανή μέσα στο ίδιο το κείμενο. Είναι μια συλλογική δουλειά αυτό το βιβλίο? Είναι μια δουλειά που έγινε από δύο συγγραφείς, από μένα και τον κύριο Χρήστο Καυτεράνη. Μια μελέτη χρόνων, μια πρωτότυπη μελέτη. Δύο χώρες, Κίνα και Ελλάδα. Είναι φιλοσοφική διάσταση, βέβαια. Στη σκέψη είναι πάρα πολύ κοντά. Διαβάζοντας κάποια κείμενα, αν δεν βάλει κανείς τίτλο ή όνομα, μπορεί να έχει σύγχυση και να μην μπορεί να καταλάβει αν είναι από αρχαίο Έλληνα στοχαστή ή από αρχαίο Κινέζο. Πολλές φορές ταυτίζονται οι απόψεις. Είχαν κοινά στοιχεία αλλά και πολλά πολιτιστικά στοιχεία που τους έφεραν πιο κοντά. Φυσικά όπου υπάρχει και διαμορφώνεται υψηλή σκέψη, πάντα υπάρχουν κοινά στοιχεία. Άλλωστε η ανθρωπότητα έχει κοινούς τόπους που τους συναντάμε παντού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ανθρώπους που ήρθαν από χιλιόμετρα μακριά. Από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κατερίνη, τη Χαλκιδική, προκειμένου να είναι εδώ κοντά μας στην παρουσίαση του βιβλίου. Εγώ είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη και για έναν ακόμη λόγο. Γιατί γνωρίζω τον πατέρα του Δημήτρη, τον Χρήστο τον Ψαλίδα, που πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια μαζί. Ο κύριος Χρήστος, μέσα από τους αγώνες, από το εργατικό κίνημα, και εγώ μέσα από τον τηλεοπτικό φακό. Πριν από πολλά χρόνια, μου είπε μία κουβέντα στα πρώτα βήματα ο κύριος Ψαλίδας, ότι πάντα στο μέτωπό σου πρέπει να λάμπει ο ήλιος της αλήθειας. Και αυτό έκανα. Ποτέ στη ζωή σου να μην γίνεις προβοκάτορας. Έτσι ακριβώς μου το είπε και τώρα καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοούσε. Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια, ο γιος του έκανε μία εξαιρετική δουλειά και θέλησα και εγώ σήμερα να είμαι εδώ κοντά, στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου που φέρει τον τίτλο «Αρχαία Ελλάδα, Αρχαία Κίνα, παράλληλη φιλοσοφική σκέψη» που υπογράφουν ο Χρήστος Καυτεράνης, όπως προαναφέρουμε, και ο Δημήτρης Ψαλίδας. Ένα ακόμη βιβλίο, λοιπόν, προστίθεται στη συγγραφική του δραστηριότητα, που πρέπει να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα αξιόλογη και θα μας μιλήσουν και οι ίδιοι στην πορεία της εκδήλωσης για τη δουλειά τους. Δεν συνηθίζω να προλογίζω γιατί θέλω να ακούσουμε τους ομιλητές. Απλά επειδή το Δημήτρη το ξέρω πολύ καλά, έκανα μπάσκετ μαζί, από το ξέρω. Αλλά είναι και φίλος της βιβλιοθήκης εδώ και 5 χρόνια. Είναι χαρά μας να τον έχουμε σήμερα να παρουσιάσει το βιβλίο του. Πριν από 3-4 χρόνια, άλλωστε, υπέβαλε ένα απόνυμα του για το Σπινόζα στη βιβλιοθήκη. Ήταν μεγάλη μας χαρά να το εκδώσουμε. Τότε οι εκδόσεις ήταν δύσκολα να τις κάνουμε. Θεωρήθηκαν, είχαμε και μία νομοδότηση. Είναι παράνομο να εκδώσουμε κλπ. Οπότε το περάσαμε μια ενδιαφέρουσα περίοδο. Τελικά το εκδώσαμε το βιβλίο και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που θέλω εγώ να πω για τον Δημήτρη τον κύριο Καυτεράνη, το ξέρω, το βιβλίο δεν το έχω διαβάσει, ακόμα θα το διαβάσω. Είναι και να σας προσκαλέσω επί της ευκαιρίας. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, συνήθως μπορούμε να κάνουμε μια μικρή ξενάγηση στους χώρους των παλαιών εντύπων και χειρογράφων. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Κοζανίτικη Γραμματεία έχει μεγάλο μέρος της έχει να κάνει με την ελεύθερη σκέψη, με το στοχασμό, με τη διανόηση. Δηλαδή το μεγάλο μέρος των χειρογράφων, τα οποία ενδιαφέρουν ακόμη μετά από 200 χρόνια, για παράδειγμα, 300 χρόνια, έχουν να κάνουν όχι τόσο με την ιστορία ως επιστήμη ή με τις άλλες επιστήμες, αλλά με την ελεύθερη σκέψη. Και νομίζω αυτή την παράδοση της καλώς ονόμενης ελεύθερης, ας πούμε, του ελεύθερου στοχασμού,
Στον 21ο αιώνα, ένας από τους φορείς στην περιοχή μας που εκφράζει αυτή την κατεύθυνση είναι και ο Δημήτρης, χωρίς να τώρα υπερβολικά προβλήματα, θα μας πει ο ίδιος. Ευχαριστούμε.